με γραπτό υπόμνημα το οποίο μεταφέρει την ευθύνη για το αρχικό επεισόδιο στο θύμα, εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 22χρονος από τη Μεσαρά που πυροβόλησε τον ατυχοφοιτητή στο κεφάλι για μία προσπέραση. Παρά το απολογητικό του υπόμνημα και τα ουσιώδη πράγματα που εξέθεσε και τα οποία τον δικαιώνουν τον κατηγορούμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό, η προσωρινή του κράτηση επευδήθηκε και ήταν αναπόφευκτη. Από τα αισθήματα συμπόνιας, λύπης και συμπαράστασης και ό,τι άλλα συναφή ευγενή συναισθήματα να διακατεχόμεθα και να εκδηλώνουμε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι να στερηθούμε την προσωπική μας ελευθερία. Είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή για εμάς. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο ζωσμένος από αστυνομικούς. Παρουσία του συνηγόρου του, Διονύση Βέρα, κατέθεσε γραπτό υπόμνημα και δεν έδωσε άλλες εξηγήσεις στην ανακρίτρια για τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε το περιστατικό το οποίο κατέληξε στο μοιραίο πυροβολισμό. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος από την εξέλιξή του. Στην κατάσταση την ψυχολογική που ήταν και την πνευματική, θεώρησε ότι το σωστότερο που θα ήταν να περιοριστεί σε μία σιωπή σε αυτή τη φάση, μια και έχει το δικαίωμα αυτό, έτσι και αλλιώς από τον νόμο, και να επιφυλαχθεί στη συνέχεια με συμπληρωματική απολογία. Το παιδί δεν θυμάται τίποτα άλλο πέρα από την εκπλησοκρότηση του συγκεκριμένου στυλό πιστολιού όπλου, παύλα στυλό, παύλα όπλου. Δεν θυμάται τίποτα άλλο, θυμάται μόνο το αυτοκίνητο που ερχόταν κατά πάνω του να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά και να φεύγει προς την απέναντι πλευρά. Ο 22χρονος μέσω του συνηγόρου του ισχυρίζεται ότι το θύμα ήταν μεθυσμένο και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς όποτε προσπαθούσε να τον προσπεράσει για να πάει σπίτι του. Στην κορύφωση του επεισοδίου και αφού είχε προηγηθεί η φραστική αντιπαράθεση, πίστεψε ότι ο 29χρονος είχε σκοπό να τον εμβολήσει με το αγροτικό. Όπως περιγράφει στο υπόμνημά του, πυροβόλησε υπό το κράτος φόβου, πανικού και απελπισίας, στοχεύοντας το αυτοκίνητο και όχι το ίδιο το θύμα. Ακούγεται δυνατά η φωνή του κατηγορουμένου. Γιατί ακούγεται? Γιατί είναι αυτός ο οποίος θεωρεί ότι είναι ο αδικούμενος εκείνη τη στιγμή από τη συμπεριφορά του προπορευόμενου αυτοκίνητου και του αγνώστου σε αυτόν οδηγού. Και γι' αυτό φωνάζει, διαμαρτύρεται δηλαδή. Ο άλλος λέει, χαμηλόφωνα του απαντούσε χυδαία και μάλιστα και του έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ο συνηγορός του, Διονύσης Βέρας, έκανε λόγο για ανάλυση των βίντεο από πραγματογνώμονα, ενώ όπως είπε αποτελεί παράδοξο ότι το όπλο στυλό, το οποίο ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι το βρήκε κάτω από ένα τραπέζι στο Γλέντι, κατάφερε να πλήξει το θύμα σε τέτοιο βαθμό. Απόλυτα επιθετική, όχι μόνο επιθετική με την έννοια της απλής του προπορευόμενου να εμποδίζει την προσπέραση, αλλά επιθετική πλέον ευθέως εναντίον του, δηλαδή απειλώντας τη σωματική του ακυρότητα και τη ζωή του. Όταν και ένα αυτοκίνητο με τα μεγάλα φώτα ανοιχτά έρχεται κατά πάνω σου, έτσι από το ξαφνικά, και ενώ έχει προηγηθεί το περιστατικό στα 500 μέτρα πιο πάνω, το περιστατικό της λογομαχίας, έτσι, το οποίο θεωρούσαμε εμείς ότι έληξε με αυτό να πάει στις μοίρες και εμείς να γυρίσουμε πίσω, έτσι. Ξαφνικά αυτό το πράγμα βλέπεις ότι από το πουθενά ξανά βρίσκεσαι μπροστά σου σε ένα άλλο πιο μεγάλο πρόβλημα. Η παρουσία του 22χρονου στο δικαστικό Μέγαρο, το οποίο είχαν κατακλείσει συγγενείς του, κράτησε λιγότερο από μία ώρα. Εισαγγελέας και ανακρίτρια διέταξαν τελικά την κράτησή του, ενώ περιστοιχισμένος από άνδρες της ΟΠΚΕ πήρε το δρόμο για τη φυλακή.